κανάλι μου για μία ακόμα φορά. Είμαι η Δήμητρα και σήμερα θα σας δείξω με εύκολα βηματάκια, χωρίς καμία ιδιαίτερη τεχνική, κάποια δύσκολη τεχνική, αυτόν τον πίνακα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με τον καμβά, τον οποίο και θα τον βάψω με ακριλικό χρώμα της Pedart. Είναι το White Coffee. Είναι ένα πολύ ωραίο κίτρινο. Λοιπόν, έχω αφήσει ένα κενό στη μέση, το οποίο δεν θα το βάψω. Δεν χρειάζεται, γιατί θα κολλήσω από πάνω ένα ξύλο που θα βάλουμε την φιγούρα μας, το θέμα μας. Οπότε θα το αφήσω άβαθο, να μην χαλάω και χρώμα. Λοιπόν, το βάζω στην άκρη να στεγνώσει. Λοιπόν, εδώ πάνω θα μπει το θέμα μας. Γελοχαρτάρω λίγο εδώ το ένα αυτοκόλλητο που είχε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό θα το βάψουμε λευκό χρώμα για να κάνουμε από πάνω το ντεκουπάζ. Σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσω λευκό χρώμα, είπαμε. Θα χρησιμοποιήσω της Pedart, πάλι ακριλικό χρώμα, λευκό. Και τώρα θα συνεχίσω πάλι με το χρώμα που δούλεψα τον καμβά μου. Είπαμε με της Pedart, ακριλικό χρώμα, το White Coffee. Αυτό θα το κάνω για να μην έχω φόβο όταν θα έχω κολλήσει το ριζόχαρτο μήπως το λερώσω, οπότε το κάνω από τώρα. Δεν μας πειράζει αν πάει πάνω στο λευκό. Δεν θα φαίνεται όταν θα μπει το ριζόχαρτο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχω πάρει τον καμβά μου. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το stencil της εταιρείας Decostar. Είναι το J045. Πριν ξεκινήσω όμως θα βάλω ένα ξύλο από κάτω για να σταθεροποιήσω λίγο τον καμβά μου. Μην έχουμε ατυχήματα και βγει το χρώμα από κάτω, κάτω από το σχέδιο δηλαδή. Οπότε για μεγαλύτερη σταθερότητα, αν και αυτό παίζει, δεν πειράζει όμως, θα προσέξω. Το βάλω στο κέντρο. Δεν θα μετρήσω, νομίζω ότι είναι εκεί. Λοιπόν, και με το μπορντό χρώμα της Pedart, το ακριλικό χρώμα, είναι ακριλικά χρώματα matte, είναι αυτό εδώ. Και με ένα σταμπαδόρο, τον οποίο θα πατήσω για να φύγει το πολύ, δεν θέλω πάρα πολύ χρώμα, θα ξεκινήσω το stencil. Βλέπουμε εδώ ότι παίζει, είναι ο καμβάς, ο οποίος δεν είναι σταθερός, κρατάμε λίγο το stencil για να μην μετακινείται,
Καμποναριστά με το σταμπαδόρο αφήνουμε το χρώμα. Θα στεγνώσω το κομμάτι αυτό που έχω περάσει για να συνεχίσω. Θα στεγνώσω με το πιστολάκι. Λοιπόν, τοποθετώ εδώ για να συνεχίσω. Είδατε, κάνω βηματάκια με τα δάχτυλά μου για να μην μετακινείται το στένσιλ, γιατί είπαμε ότι στον καμβά είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν σταθεροποιείται λόγω της καμάρας που κάνει, της σκιάς που κάνει ο καμβάς από το τελάρο. Θα συνεχίσω από την άλλη την πλευρά. Εγώ δεν χρησιμοποίησα μεζούρα μέτρο για να δω πώς θα βγω και από τις δύο πλευρές το ίδιο με το στένσιλ, και εδώ βλέπετε ότι έχει γίνει όλος ο ρόμβος ενώ από την άλλη μεριά όχι. Εσείς θα πάρετε μία μεζούρα και θα μετρήσετε, γιατί είναι όμορφο να είναι ομοιόμορφο, δηλαδή το τελείωμα και από τις δύο πλευρές. Θα στεγνώσω και θα συνεχίσω. Τοποθετώ το στένσιλ μου για να κάνω τις άκρες, εδώ τις μυτούλες στο τελείωμα του καμβά. Θα συνεχίσω από την άλλη μεριά μέχρι να στεγνώσει για να κάνω εδώ το κέντρο. Μάλλον θα το τοποθετήσω προσεκτικά. Εδώ. Πολύ ωραία. Θα συνεχίσω. Θα ταμπονάρω πάλι με το μπορντό το πλαϊνό του καμβά. Βάλω από εδώ για να βλέπετε. Με το μπορντό χρώμα ταμπονάρω το πλαϊνό του καμβά. Δεν έχω πολύ χρώμα στο σταμπαδόρο μου. Ωραία. Συνεχίζω με το στένσιλ από την κάτω μεριά.
τοποθετώ. Να κάνω τις μυτούλες. Και στο κέντρο. Μία μυτούλα από ένα. Θα βάψω το πλαϊνό πάλι. Από την άλλη μεριά. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι. Είναι πάρα πολύ λίγο. Το ίδιο θα κάνω και από αυτές τις δύο πλευρές, τα μποναριστά με τον μπορντό χρώμα. Λοιπόν, θα το αφήσω στην ακρούλα να στεγνώνει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα θα κολλήσω το ριζόχαρτο. Το ριζόχαρτο είναι και αυτό της Decostar. Έχει ακόμα μία παράσταση αυτή. Και ο κωδικός του είναι 004028. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω την κόλλα της Pentart, τη Matt. Την εφαρμόσω στο ξύλο. Παίρνω το ριζόχαρτό μου και το τοποθετώ στο σημείο που θέλω. Νομίζω ότι εκεί είναι μια χαρά. Και τώρα από το κέντρο προς τα έξω θα κολλήσω το ριζόχαρτο. Έχω λίγη κόλλα στο πινέλο μου. Σηκώνετε και ξανατοποθετείτε. Δεν έχει φόβο.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα πάρω ένα γελόχαρτο. Θα πάρω ένα γελόχαρτο και θα γελοχαρτάρω στις άκρες για να αφαιρέσω το υπόλοιπο, το περίσσιο ριζόχαρτο. Εδώ δεν βοηθάει και πάρα πολύ επιφάνεια γιατί είναι κυρτή. Θέλει λίγο προσοχή. Ωραία. Δεν μας πειράζει το κομματάκι που έφυγε. Τώρα θα βεβαιωθώ ότι είναι εντάξει. Θα το ελέγξω. Υπάρχουν ακρούλες οι οποίες δεν έχουν κολλήσει καλά. Σηκώνω με το πινέλο μου, τοποθετώ κόλλα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχει κολλήσει καλά. Έχει στεγνώσει και η κόλλα μου και η, ναι, και η κόλλα μου. Και τώρα θα περάσω βερνίκι της Μεντάρτ, βερνίκι νερού, το ΜΑΚ, να θωρακίσω την εικόνα μου και το ξύλο περιμετρικά. Ψεκάζω και με νεράκι και ανακατεύω το βερνίκι μου με το νερό τοποθετώντας το. Περνάω και στο ξύλο, το πλένω. Θα το αφήσω να στεγνώσει. Έχω πάρει πάλι το καμβά μου και με το dark brown της Pendart θα σκουρίνω λίγο τις ακρούλες. Θα ταμπονάρω με αυτό το πινέλο. Είναι ένα σκληρό πινέλο. Δεν θα πάρω πολύ χρώμα. Παίρνω τόσο και ταμπονάρω στο πιατάκι. Θέλω λίγο χρώμα να κρατήσει και ξεκινάω να σκουραίνω λίγο τις γωνίες.
και με ένα χαρτάκι. Θα μπονάρω και με το χαρτί από πάνω. Προσθετώ. Και τα μπονάρω. Και τα γονάρω. Συνεχίζω. Εδώ βάζω περισσότερο χρώμα. Περισσότερο χρώμα στις γωνίες. Τώρα θα στεγνώσω, με το πιστολάκι και στο σημείο αυτό θα περάσω βερνίκι, βερνίκι νερού, το βερνίκι που πέρασα δηλαδή και στην εικόνα. Θα στεγνώσω. Λοιπόν, έχει στεγνώσει και το βερνίκι μου πάρα πολύ καλά και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να χρησιμοποιήσω κόλλα για ξύλα και σύραψη φυσικά λόγω βάρους του ξύλου, για να μην ξεκολλήσει, να μην κρεμάσει για μεγαλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω εγώ τώρα είναι να τοποθετήσω κόλλα στο πίσω μέρος. Και στις άκρες φυσικά. Έβαλα αρκετή για ασφάλεια. Θα το τοποθετήσω. Και θα μετρήσω. Να δω αν το έχω βάλει στο κέντρο. Από εδώ είναι 6 πόντους. Εδώ
είναι 5,7. Για να δούμε. 6,9. 6,5. 6. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Θα το βρούμε. Είμαστε εντάξει. Πέντε εδώ. Μετράμε και τις άκρες για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι στραβό. Είμαστε μια χαρά εδώ, οπότε προσεκτικά θα το πιάσω και θα το γυρίσω από την άλλη μεριά. Εδώ. Θα πιέσω. Βεβαιωθώ ότι έχει κολλήσει καλά. Θα πάρω τη σύραψη. Ωραία. Έτσι είμαι βέβαιη ότι δεν θα μετακινηθεί. Ωραία. Λοιπόν, τώρα με ένα βρεγμένο πινελάκι θα καθαρίσω γύρω-γύρω την κόλλα που έχει φυλήσει προς τα έξω. Ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να χρησιμοποιήσω ένα από τα πιο αγαπημένα υλικά. Είναι η Vintage Past από την εταιρεία Stamperia, από τη συλλογή του Αντώνη Τζανιδάκη.
βάλω μία μικρή ποσότητα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω γουρούνο πίνελο, λίγο στο πινέλο μου και θα αρχίσω από τα πλαϊνά της κορνίζας, του ξύλου και στον καμβά. Έχω πάρει ένα βαμβακερό πανάκι. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να σκουπίσω απαλά, δεν πιέζω. Και γλυκά. Σκουπίζω περισσότερο, πιο δυνατά, δηλαδή εκεί που θέλω να φωτίσει περισσότερο, να αφαιρέσω περισσότερο. Τώρα με το πανί μου όπως είναι, θα περάσω και μία την εικόνα μου από πάνω, χωρίς να προσθέσω όμως υλικό. Και σε κάποια σημεία θα αφήσω περισσότερο. Και απλά θα τα μπονάρω. Λοιπόν, τώρα πάω εξωτερικά στην κορνίζα, να σκουρίνω.
σκουπίζω πιο δυνατά εκεί που θέλω να αφαιρέσω περισσότερο. Λοιπόν, είδατε εδώ που φαινόντουσαν τα πίτι πίτι, τι ωραία που έσβησε. Οι άκρες. Λοιπόν, συνεχίζω. Αν έχετε προσέξει, δεν γυρνάω το πανάκι μου από την καθαρή. Έχω χρησιμοποιήσει μόνο ένα σημείο. Θα χρησιμοποιήσω το πανί μου από την καθαρή εκεί που θα σκουπίσω περισσότερο. Εκεί που θα το κάνω δηλαδή να μην έχει τόσο πολύ, δεν θα αφήσω, εκεί που δεν θέλω να έχει τόσο πολύ πάστα, θα το σκουπίσω με το καθαρό πανί. Τώρα παίρνω την καθαρή πλευρά και σκουπίζω κεντρικά περισσότερο. Έχει ολοκληρωθεί. Ένα βιντεάκι έφτασε στο τέλος του. Το βιντεάκι για αυτή την εβδομάδα έχει ολοκληρωθεί. Ο πίνακας μας είναι έτοιμος. Είδατε ότι ήταν πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Δεν ήταν κάτι το δύσκολο. Αν σας άρεσε το βιντεάκι και αν σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού μου, δεν έχετε παρά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε και το καμπανάκι, έτσι ώστε να σας έρχονται οι ενημερώσεις όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Αν θέλετε, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Facebook με το ίδιο όνομα ακριβώς, Change from the Cocoon, στο Facebook. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε, πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με καινούριο βιντεάκι. Αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε και στα σχόλια από κάτω, κάτω από το βίντεο, αν έχετε κάποιες απορίες ή αν θέλετε να μου πείτε τι να κάνουμε για την άλλη εβδομάδα. Τι θα θέλατε να δείτε την άλλη εβδομάδα? Λοιπόν, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.